την Μαρία την ακριβώς στην αίθουσα σύνταξη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και θα δούμε στη συνέχεια και τις δηλώσεις από στέλεχη επιχειρήσεων με τα οποία είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, αλλά θα τα δούμε όλα συνέχεια. Μαρία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Σοφία, σε εσένα και στον κύριο Σταυρίδη. Όπως είπες και εσύ, για 17η συνεχή χρονιά απονεμήθηκαν τα βραβεία Κούρος. Το SBC βρέθηκε εκεί. Στην επίσημη τελετή ήταν και παρόν, έδωσε παρόν και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος να πούμε ότι είπε στον. Να μεταφέρουμε ότι είπε στον πρόεδρο της ΛΕΣΗ, τον κύριο Αριστίδη Μπελέ, ο οποίος αποχωρεί πλέον από τη συγκεκριμένη θέση του, ευχήθηκε να αυτοί που θέλουν να λάβουν την προεδρία της ΛΕΣΗ να είναι τόσοι όσοι θέλουν να λάβουν και την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Πραγματοποιήθηκε σε ένα ευχάριστο κλίμα, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το βραβείο ανάπτυξης και καινοτομίας δόθηκε στον κύριο Κωστή Παπαδημητρακόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας GLOBO. Είχαμε το βραβείο επίδοσης στο Διεθνή Οικονομικό Στίβο που απονεμήθηκε στην κυρία Λάρα Μπαράζη Γερουλάνου, διευθύνουσα σύμβουλο της Ιφθιοτροφία Κεφαλονιάς. Ενώ είχαμε και το βραβείο κοινωνικής προσφοράς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου που απονεμήθηκε στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα. Είχαμε τρεις φιναλίστ για το βραβείο Στέλιος Χατζιωάννου για το επιχειρηματικό ξεκίνημα της χρονιάς, όπου τελικά απονεμήθηκε στην κυρία Παναγιώτα και Μαρία Βλάχου της Φερίκος Χέλης, που δραστηριοποιείται στη δημιουργία ανοιχτών σαλιγκαροτροφικών μονάδων ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου, ενώ μεταξύ άλλων απονεμήθηκε και το βραβείο Green Dreams, πράσινη επιχειρηματικό, το οποίο υποστηρίζει χορηγικά ο όμιλος της Eurobank για 4η συνεχή χρονιά και το πήρε ο Δόκτωρ Παύλος Σκεντερίδης για την καινοτόμο επιχείρηση παραγωγής ωφέλιμων εντόμων bioinsecta. Να αναφέρουμε ότι για την επιλογή των βραβευμένων προηγήθηκε μια διερεύνηση από την ΛΕΣΚΙ επιχειρηματικότητας. Υπήρξαν 85 κριτές, από τους οποίους κάποιοι ήταν μέλη της ΛΕΣΚΙΣ και πρέπει να πληρούν, όπως είπαν οι υποψήφοι, στη συνέχεια καταρτίστηκε ένας κατάλογος. Είχαμε μία short list με 4 υποψήφιους για κάθε βραβείο και να προσθέσουμε ότι η ΛΕΣΚΙ επιχειρηματικότητας, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Απαρτίζεται από 78 μέλη και όλοι είναι επιχειρηματίες σε παλαιότερες αλλά και νεότερες γενιάς. Όπως είπες και εσύ, το SBC βρέθηκε εκεί. Είχαμε αποκλειστικές δηλώσεις στην κάμερα τόσο από τους βραβευθέντες όσο και από εκείνους που έδωσαν τα βραβεία. Μάλιστα. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Θεωρώ ότι σε πείσμα των καιρών και αυτής της φοβερής κρίσης που περνάει η χώρα, εμείς θα πρέπει να αγωνιζόμαστε για να αναδείξουμε μέσα από αυτή την κρίση τους επιχειρηματίες εκείνους, οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας, είτε με την καινοτομία τους, είτε με την εξωστρέφειά τους, είτε με τη συμμετοχή τους στη μεγάλη κοινωνική προσφορά. Και πιστεύω ότι πρέπει όλοι μας να ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτών των ανθρώπων και αυτή τη μεγάλη κρίση να την κάνουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Υπάρχει ευκαιρία γιατί η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα ασθενεί και ασθενεί λόγω της κρίσης. Υπάρχει μέλλον για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα? Ασθενεί πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει έντονο πρόβλημα ρευστότητας λόγω και της κατάστασης των ελληνικών τραπεζών. Ευελπιστούμε με αυτή τη νέα ένεση που θα έρθει, τα 35 δισεκατομμύρια δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, να μπορέσουν κάποια χρήματα να διοχετευτούν στην πραγματική οικονομία. Είμαστε όλοι ανήσυχοι επειδή υπάρχει φοβερό πρόβλημα ρευστότητας. Είμαστε όλοι ανήσυχοι επειδή έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη των μισθωτών και αυτό επιδεινώνει την ύφεση. Αλλά οι Έλληνες έχουμε δείξει ότι στα δύσκολα τα καταφέρνουμε και οφείλουμε να τα καταφέρουμε γιατί έχουμε μια υπέροχη χώρα και πρέπει επιτέλους να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, γιατί πολλές φορές ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο στους πολιτικούς. Αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη θεωρώ ότι η πολιτική είναι εικόνα και ομοίωση όλων εμάς που το στηρίζουμε. Πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να στηρίζουμε τους ικανούς ανθρώπους. Πιστεύω όμως ότι αυτά τα βραβεία είναι ένα καλό κίνητρο για νέους ανθρώπους να αποκτήσουν το ερέθισμα, να ξεκινήσουν, να πάρουν το ρίσκο και να κάνουν μια δική τους επιχείρηση. Στην Ελλάδα υστερούμε πάρα πολύ σε επιχειρηματικότητα. Μιλάμε όλοι μας για ανταγωνιστικότητα. Αλλά να ανταγωνιστούμε σε τι? Αν δεν φτιάξουμε επιχειρήσεις, να παράξουμε πράγματα, να μπορέσουμε να καλύψουμε την εσωτερική αγορά και μετά την εξωτερική, δεν γίνεται τίποτα. Άρα πρέπει να ενθαρρύνουμε
όσο μπορούμε την επιχειρηματικότητα. Βραδιές σαν τη σημερινή, πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή της λέξης επιχειρηματικότητας είναι αυτές που μας κρατάνε ζωντανούς, μας κρατάνε αισιόδοξους, μας κρατάνε κεφάτους και μας πεισματώνουν να πάμε κόντρα στην κρίση και να κρατήσουμε τη χώρα μας δυνατή, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και τελικά να μπορέσουμε να δούμε ένα καλύτερο αύριο. Σήμερα βραβευτήκατε από τη λέξη επιχειρηματικότητας. Τι σημαίνει αυτό για την εταιρεία σας? Είναι μια μεγάλη τιμή. Πραγματικά είναι συγκινητικό να αναγνωρίζετε μια προσπάθεια αρκετών χρόνων και να επιβραβεύεται η ιδέα πάνω απ' όλα. Πόσο δύσκολο είναι για μια επιχείρηση να αναπτυχθεί, μια επιχείρηση πάνω στο δικό σου τομέα, να αναπτυχθεί στην Ελλάδα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία? Οι συγκυρίες δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Παρόλα αυτά υπάρχουν προοπτικές, υπάρχει η δική μας θέληση πάνω απ' όλα, η δική μας προσπάθεια, καταθέτουμε τον εαυτό μας. Υπάρχει ιδέα η οποία... Η πίστη σε αυτή την ιδέα και η συσπήρωση του κόσμου γύρω από αυτή την ιδέα μπορεί να οδηγήσει σε αισιόδοξα αποτελέσματα. Πρέπει να πω πόσο ενθουσιασμένος είμαι με την απόψινή βαριά, με τους νικητές και το γεγονός ότι είχαμε τρεις εκπληκτικές υποψηφιότητες, τρεις φιναλίστ, παιδιά μεταξύ 30 και 40 χρονών, και έχουν και οι τρεις φτιάξει τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις, πολύ καλή κερδοφορία και τζίρο, λογισμικό, στελέχους επιχειρήσεων, και βέβαια οι νικητές μας φέτος, η Παναγιώτα και η Μαρία Βλάχου, που κατάφεραν και έκαναν μια εκπληκτική επιχείρηση στα Σαλιγκάρια. Και έχουν ανακαλύψει και το επιχειρηματικό δαιμόνιο του Έλληνα, γιατί έχουν καταφέρει και έχουν κάνει τη μέθοδο του franchising, δηλαδή αντί η ίδια επιχείρηση να δημιουργεί τις φάρμες παραγωγής σαλιγκαριών, τα κέντρα, έχουν επίσης ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη γη ή θέλουν να επενδύσουν στη γη και παίρνουν το franchise, την τεχνογνωσία και τις πρώτες ύλες από την εταιρεία και δημιουργούν τη δικά τους παραγωγή και μετά την πουλάνε πίσω στην επιχείρηση την οποία είναι εξάγει. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να πουλάμε σαλιγκάρια στους Γάλλους. Και εκπληκτικό. Έχει και 200 νέες θέσεις εργασίας. Και καταφέρανε και αυξήσανε τα κέντρα από τα 70 περίπου στα 150, σχεδόν πάνω από τα διπλάσια, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργήσει 200 καινούριες θέσεις εργασίας, που είναι σπάνιο στην Ελλάδα σήμερα, μέσα στο τελευταίο χρόνο. Τώρα που είναι δύσκολη κατάσταση όπως την βιώνουμε, εσείς τι έχετε να προτείνετε σε ένα νέο επιχειρηματία? Εγώ πιστεύω ότι βλέπουμε το επιχειρηματικό δαιμόνιο του Έλληνα. Πιστεύω πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάνανε αυτές τις μονάδες μπορεί να είχαν μια δουλειά κάπου και τη χάσανε, μπορεί να είχαν ένα ακίνητο κάπου, ένα κομμάτι γης το οποίο θέλουν να αξιοποιήσουν. Όταν όλα είναι εύκολα και μπορεί να βρει δουλειά παντού κτλ., δεν ασχολείσαι να πάρει ρίσκο. Αυτές είναι οι εποχές για να γίνεις επιχειρηματίας ουσιαστικά. Και αυτές είναι και ευκαιρίες. Μάλιστα, είδαμε κάποιες από τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια των βραβείων.